Είναι επιτέλους καθολικά προσβάσιμο. Είναι ένα τεράστιο βήμα για μια πραγματικά συμπεριληπτική κοινωνία, όπου η αναπηρία δεν θα δημιουργεί στερεότυπα, αλλά κανάλια συνεργασίας και ουσιαστικής επικοινωνίας. Αυτό το σύγχρονο έργο που έχει τη δυνατότητα να εξελίσσεται διαρκώς και να προσαρμόζεται σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών. Το νέο πώς της Ακρόπολης έστειλε σε ολόκληρο τον πλανήτη την εικόνα ενός αναγεννημένου μνημείου και μάλιστα εν μέσω πανδημίας. Στη συνέχεια οι νέες διαδρομές για τα άτομα με ειδικές ανάγκες κατέστησαν τον ιερό βράχο προσβάσιμο σε όλους. Αξίζει εδώ να πούμε ότι η πρόταση του νέου φωτισμού της Ακρόπολης κέρδισε 3 βραβεία, DARK 2020, λεγόμενα Oscar φωτισμού. Όσον αφορά τις νέες διαδρομές, αντιπροσωπεία της Εθνικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία πραγματοποίησε επιτόπια υποψία και επεσήμανε ότι η επίστρωση του ιστορικού περιπάτου ως προς την υφή είναι κατάλληλη για την κίνηση όλων των κατηγοριών ατόμων με αναπηρία. Ενώ ο νέος ανεκκλησίας Πλαγιάς λειτουργεί απολύτως ικανοποιητικά, προσφέροντας ταυτόχρονα ασφαλή μεταφορά και απαράμιλη θέα. Κάνουμε πράξη την προσβασιμότητα στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης με την συμπόρευση και με την σύμπραξη και βοήθεια του Ιδρύματος Ωνάση. Για άλλη μια φορά θέλω να ευχαριστήσω το Ίδρυμα στο πρόσωπο του Προέδρου για όλη την συνεργασία και για την γενναιοδορία με την οποία καλύπτει τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Πολιτισμού στην Ακρόπολη. Συγκεκριμένες διαδρομές με συγκεκριμένες τάσεις, όπου όλοι μπορούμε να μοιραστούμε την ίδια πληροφορία πλέον. Το γεγονός ότι μπορούμε όλοι πια να αγγίξουμε τον αρχαίο Κίωνα, το δωρικό, τον ιωνικό, να καταλάβουμε όλοι, να αισθανθούμε τη διαφορά, όχι μόνο διαβάζοντας ή ακούγοντας, αλλά μπορώντας οι ίδιοι να έρθουμε σε επαφή με αυτό. Το γεγονός λοιπόν ότι σήμερα μαζί σας η Ακρόπολη γίνεται προσβάσιμη ακόμα από μια ομάδα συμπολιτών μας, για μας είναι μια τεράστια ικανοποίηση και μια πολύ μεγάλη χαρά.